Σαμπλούς. Μπρούμιτα ή ανάσκελα. Τα μπρούμιτα. Τι την ό,τι τρύπα τη βλέπεις. Λοιπόν, ο Θοδωρής έχει τώρα την εντύπωση ότι θα έκανε μασάζ. Κατάω στο πόδι σου, Θεό. Κάτσε εδώ, μωρί. Κάτσε. Mm -hmm. Ωραία. Κάτσε εκεί. Σήμερα θα μιλήσουμε για το μασάζ και για τα ωφέλη του. Δεν πρόκειται να κάνω μασάζ του Θοδωρή. Απλά τον έφερα για να είναι για άλλη μια φορά. Δεν έχει κάνει ποτέ ένα άψυχο σώμα. Δύο πράγματα ορίζουν την ποιότητα ζωής μιας χώρας και το επίπεδο μόρφωσής της. Πρώτον, εάν έχει μακαρόνια λιγκουίνι στα ράφια του σούπερ μάρκετ και δεύτερον, πώς θεωρούν τους θεραπευτές οι απλοί άνθρωποι. Ω, καλό. Κατάλαβα αυτό το πας. Το, το, το έχεις. Σε θεωρούν αυτό θες να πεις. Διότι δυστυχώ στην Ελλάδα τουλάχιστον, όταν ακούνε φυσικοθεραπευτής, λένε μασαζάκι, μασαζάκι ή α, μασαζή. Με αποτέλεσμα να πρέπει να θεσπιστεί από τον σύλλογο θεραπευτών το δικαίωμα να ξυλοκοπεί όποιο σε λέει μασαζή. Δεν λέω ότι το επάλυμα του μασάζ είναι κατώτερο που λέει ο λόγο. Λέω ότι είναι διαφορετικό. Όλοι οι θεραπευτέ όμω. Βγαίνοντα από τη σχολή, ξεκινήσαμε με το μασάζ, διότι είναι η λιγότερο ρίσκη επιλογή. Βέβαια, το μασάζ είναι και ένα πάρα πολύ καλό asset, σαν φυτοτεραπευτή, εάν θε να πουλήσει το επάγγελμά σου με σκοπό να γνωρίσει κόσμο, θα πω εγώ. Αλλά σε κάθε περίπτωση, ε, α μιλήσουμε για τα ωφέλη του μασάζ. Διότι καλό ή κακό, παρατηρώ και διορθώστε με αν κάνω λάθο, ότι διανύουμε μια εποχή όπου φροντίζουμε το σώμα μας. Περισσότεροι άνθρωποι πηγαίνουν στα γυμναστήρια, περισσότεροι άνθρωποι προσέχουν το κάμισμά του, περισσότεροι άνθρωποι προσέχουν τη διατροφή του και μέσα σε αυτά περισσότεροι άνθρωποι σιγά σιγά βλέπουμε ότι βάζουν στη ρουτίνα του το μασάζ. Εσύ ω γράτη σκηνοθετικά, δηλαδή έχει σκεφτεί θα είμαι εγώ μισή ώρα ξαπλωμένο έτσι μπρούμετα για να λες για το μασάζ. Ναι. Υπάρχουν πολλών ειδών μασάζ. Υπάρχει το χαλαρωτικό μασάζ, που θα ζαλίσει η κοπέλα σου να πάτε μαζί, γιατί σα ζευγάρι να κάνετε κάτι μαζί. Οπότε εσύ πηγαίνει για μασά μαζί τη, το οποίο είναι κάτι πάρα πολύ χαλαρωτικό, με πολύ ελαφριά πίεση και ελπίζει να σου κάνει μασά γυναίκα. Τι αγαπημό. Ναι. Υπάρχει το deep tissue massage, το οποίο έχει σκοπό να εισχωρήσει σε πιο βαθιέ στιβάδε μειών, οπότε βάζει ο θεραπευτή και παραπάνω πίεση. Υπάρχει το. Πώ το λέγεται? Happy end. <laughs> Υπάρχει τέλο πάντων και αυτό το οποίο προτιμώ εγώ το αθλητικό μασά που έχει ένα συγκεκριμένο σκοπό. Το αθλητικό μασά έχει σκοπό να αποσυμφορήσει το, του βεβαρημένου μη από την πίεση και την καταπώνηση τη προπόνησης. Γι' αυτό και όσοι κάνουν αθλητικό μασά το κάνουν προ το τέλο τη εβδομάδα όπου συσσωρεύεται η κούραση. Παρ' όλα αυτά, λίγο α μιλήσουμε γενικότερα για τα ωφέλη του μασά, τα οποία είναι τα εξή. Πρώτον, χαλαρώνει χαλαρώνει όχι μόνο σωματικά, όπου χαλαρώνει και του τρισταρισμένου μη, χαλαρώνει και πνευματικά. Και η πνευματική χαλάρωση, η πνευματική διάβγεια και ηρεμία είναι πάρα πολύ χρήσιμε. Επίση, κατά τη διάρκεια του μασάζ, έχει μελετηθεί ότι ο εγκέφαλο εκρίνει κάποιε ενδορφίνε, δηλαδή κάποιε χημικέ ουσίε οι οποίε σε κάνουν και πιο χαρούμενο και μειώνουν την αίσθηση του πόνου. Τι έμαλα, τι γελά. Άρα, το μασάζ αποδεικμένα μπορεί να μειώσει και το πόσο επώδυνη μπορεί να αισθάνει σε μια επώδυνη μέση ή τον αφιένα κύριος. Επίσης, το μασάζ μπορεί να διώξει και όλες τις καματογόνες ουσίες που παράγονται κατά την άσκηση, να βελτιώσει το κυκλοφορικό και το λεμφικό σύστημα. Υπάρχουν δηλαδή συγκεκριμένοι μέθοδοι μασάζ όπως η λεμφική παροχέτευση που έχει αυτό το στόχο. Το μασάζ βελτιώνει την κινητικότητα και την ελαστικότητα των μειών, εάν ειδικά και στο ρουτίν συμπεριλαμβάνονται κάποιε διατάσει, με αποτέλεσμα όχι μόνο να προλαμβάνει τραυματισμού, αλλά μπορεί κιόλα να επιταχύνει την επούλωση κάποιων τραυματισμών. Τα λέω mm. Τέλο, το μασά λέμε ότι έχει και ένα θετικό αντίκτυπο στον ύπνο, σε βοηθάει να χαλαρώσει και να κοιμηθεί, όπου και ο ύπνο παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο στην αποκατάσταση και ξανά στην πνευματική διάδεια. Έχεις όλους τους λόγους του κόσμου για να κάνεις μασάζ. Εάν είσαι αθλητής, ακόμα και αερασιτέχνης, γιατί αν είσαι επαγγελματίας, κατά πάσα πιθανότητα μπορεί να το έχεις στο πρόγραμμά σου. Εάν τέλο δηλαδή, πάντων είσαι αθλητής, δοκίμασε να βάλεις το μασάζ όχι απαραίτητα στην εβδομαδιαία σου προπόνηση, δεν, δεν έχουμε όλη αυτή την οικονομική δυνατότητα, δοκίμασε να κάνεις μία-δύο φορές το μήνα. Σε βάθο χρόνου σου εγγυώμαι ότι θα έχει τρομακτικά καλύτερη αίσθηση ευεξία αλλά και απόδοση προπόνηση. Ακόμα και να μην είσαι αθλητή όμω, δοκίμασε να βάλει το μασάζ, το χαλαρωτικό στη ρουτίνα σου και να δει κι εσύ πόσο πολύ μπορεί να σε βοηθήσει. Μπορείτε. Παρακαλώ. Εμένα το μασάζ μου έχει βοηθήσει να μην έχω πονοκεφάλου. Συμφωνεί. Συμφωνώ. Δεν νομίζω ότι θα σκόμα μασά μαλακά. Ε? Εδώ λίγο. Όχι, φίλε, όχι. Όσο λοιπόν και αν ορίονται οι influencers του Instagram ότι κάθε σώμα είναι ένα υγιές σώμα και προσέξτε, κάθε σώμα είναι ένα όμορφο σώμα αλλά κάθε σώμα δεν είναι ένα υγιές σώμα και κυρίως δεν γίνεται να προμοτάρουμε σαν υγιή σώματα σώματα που υποφέρουν από παχυσαρκία διότι η μοναδική αγινή αλήθεια την οποία δεν θέλουμε να δούμε είναι ότι η παχυσαρκία είναι μια ασθένεια. Και όλα τα προβλήματα που δημιουργεί και συνδέονται άμεσα με την παχυσαρκία σκοτώνουν σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγεία 2,8 εκατομμύρια ανθρώπου κάθε χρόνο. Αλλά μια και υπάρχουν, υπάρχει μας κατηγορία plus size model. Δεν τον αγκάθιρο. Απλά, εάν αγαπά το σώμα σου, κάνει κάτι και γι' αυτό θα πω εγώ. Anyway. Για την παχυσαρκία θα μα μιλήσει ο διατροφολόγο που θα φέρουμε, εάν δεν μα έχουν κλείσει το κανάλι μέχρι τότε.